τα τούνελ όπως αυτό είναι ιδιαίτερα στενά, ενώ έχουν κάποιες εσοχές. Χρησιμοποιούνται συνήθως για την αποθήκευση όπλων. Όποιος επιχειρεί εδώ θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός για τις κινήσεις του εχθρού, ενώ λειτουργούν και ως συνδετικά άλλων μεγαλύτερων υπόγειων εγκαταστάσεων. Στόχος του στρατού του Ισραήλ είναι η καταστροφή των τούνελ της Χαμάς στη Γάζα. Μέσα στη Γάζα υπάρχουν και αυτού του είδους τα τούνελ, διαφορετικά από τα προηγούμενα, με ιδιαίτερα στενά δρομάκια, σκαλοπάτια, και η τακτική του στρατού του Ισραήλ είναι να κάνει επιθέσεις πολύ γρήγορες και να μετακινείται κατευθείαν σε ένα άλλο σημείο. Θα πρέπει οι κινήσεις να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές. Are the tunnels a big challenge for the army of Israel? The tunnel is a challenge, but it's a challenge you're ready for, and we have all kinds of techniques. How to deal with the tunnels. As I said, we already destroyed over 400 tunnels in Gaza Strip. Μέσα στα τούνελ της Χαμάς υπάρχουν σκάλες σαν αυτήν που οδηγούν σε ανοίγματα και κατόπιν μέσα σε σπίτια, σε τεμένη και σε κτίρια. Easy for IDF in order to understand this entrance or something like that? We work very slowly, very carefully and very basic. I mean, in the Gaza Strip, we work house by house, road by road, we check everything, every single thing, and we found everything we go into, we investigate, and we found the tunnels. Τα τούνελ της Χαμάς, όπως ενημερώνει ο στρατός του Ισραήλ, προορίζονται και κατασκευάζονται πλέον ώστε να μπορούν να κατοικήσουν για αρκετό χρονικό διάστημα πολλά άτομα. Έχουν δωμάτια όπως αυτό, ωστόσο όπως μπορείτε να δείτε και να καταλάβετε, οι διάδρομοι είναι πολύ στενοί και επομένως είναι δύσκολη η διαβίωση μέσα σε αυτούς τους χώρους. You know that there are also the hostages inside the tunnels in Gaza. One of the main goals of this war in Gaza is to bring all of the hostages back to their families and release them. So we're going to do anything we need to do to bring them back. And so far you see that the war, the amount of days and weeks that we were in Gaza Strip looking for hostages, forced Hamas to make a deal to give them back to us. We're putting effort in that thing as much as we can not to have civilian casualties.